Είσαστε μία εκπαιδευτικός που έχετε έρθει σε επαφή με αυτά τα παιδιά που μία τραγική ιστορία δεν το φως της δημοσιότητας για το πόσο ζούσαν. Θα ήθελα να μου πείτε αρχικά τι γνωρίζετε εσείς για το συγκεκριμένο θέμα. Τα παιδιά εδώ και χρόνια έρχονταν ατιμέλητα, παραμελημένα στο σχολείο, ενώ ήταν πάρα πολύ ευγενικά, έδιναν την αίσθηση ατόμων για τα οποία δεν ασχολούταν κανένας. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το συγκεκριμένο συμβάν, τα έχετε δει και πώς τα παιδιά τελικά έφυγαν από το σχολείο ή από το σπίτι? Τα παιδιά, ναι, ήρθαν και τα πήρανε από το σχολείο. Ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση. Ως εκπαιδευτικός εσείς που ερχόσασταν σε επαφή με αυτά τα παιδιά, ποια ήταν η εικόνα αυτών των παιδιών? Όχι, ήταν ιδιαίτερα ευγενικά, φαίνονταν φοβισμένα, αλλά δεν μας είχαν απευθυνθεί για το ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σπίτι. Απλά από τις κινήσεις τους φαίνονταν ότι κάτι συνέβαινε. Εμφανισιακά πώς ήταν αυτά τα παιδιά? Τελείως παραμελημένα. Βέβαια προσπαθούσαν να το συμμαζέψουν, γιατί είχαν και κάποια ηλικία που μπορούσαν να το κάνουν, αλλά ήταν παραμελημένα τα παιδάκια. Άμα τα δείτε τα παιδάκια, είναι τόσο περιποιητικά το ένα απέναντι στο, τόσο ευγενικά, και τα μεγάλα τα αδέρφια είναι σαν μπαμπάς μαμά για τα μικρότερα. Αν τα χωρίσουν, ιδίως το κοριτσάκι, το οποίο είναι ένα παιδάκι, το οποίο είναι πολύ φοβισμένο και έχει ένα τραγικά φοβισμένο βλέμμα, και τώρα εκεί που τα έχουν, η πρώτη φορά που τα είδαμε, που χαμογελάνε, γιατί δεν φοβούνται. Είναι μια παράγκα από εκεί πίσω, όπου είναι μέσα στα νοβουπάν, αντί για παράθυρα είχε ζελατίνες, τέτοια κατάσταση. Τα παιδιά κοιμόντουσαν στρωματσάδα, πολλές φορές ντυμένα γιατί φοβόντουσαν μην τυχόν και χρειαστούν να βγουν στους δρόμους. Τραγικές καταστάσεις. Τα παιδάκια τίποτα δεν κάνανε. Απλά τρώγανε κάτι καρπούς, τέτοια πράγματα. Ή κάποιες συγκεκριμένες μέρες δεν έρχονταν στο σχολείο. Και εκεί πέρα ήταν εγώ που είχα το ρυθμιστή. Τον είχα πετύχει πολλές φορές με τα μικρά, που τα έβαζε και ψάχνω στους κάδους. Και τελικά από ό,τι μου είπε ο μικρός, ή τους σήκωνε για να κάνουν προσευχές, ή τους έβγαζε έξω για να ψάξουν στους κάδους τις τρεις τα ξημερώματα. Υπήρχε ένα μυστήριο. Στην αρχή δεν μπορούσες να κάτσεις στην τάξη, έπρεπε να ανοίξεις παράθυρα, δεν μπορούσες να κάτσεις, βρωμοκοπούσε η τάξη. Τα παιδάκια ήταν παρατημένα, φόραγαν μεγάλα μπουφάν, φόραγαν 40 νούμερο παπούτσι από 33 που φόραγαν, πολλές φορές γυναικεία παπούτσια, άπλυτα, παρατημένα. Ήταν δηλαδή, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Βέβαια. Εμείς επειδή τα είχαμε δει αυτά, είχαμε καλέσει κάποια στιγμή τις κοινωνικές υπηρεσίες και είχαν πάει εκεί, αλλά μετά δεν καλέσαμε ξανά. Δεν είχε παραπονεθεί. Νομίζαμε ότι ήταν μια γραφική οικογένεια απλά. Δεν μας είχαν παραπονεθεί. Είχατε καλέσει τη μητέρα, τον πατέρα? Πολλές φορές τη διευθύντρια. Ο πατέρας δεν συνεννοούταν. Η μάνα πολλές φορές τη διευθύντρια την είχε καλέσει. Χρήματα είχαν. Ο Δήμος τους είχε δώσει και επίδομα. Παίρναν και τα επιδόματα πολυτέκνων. Τα είχαν παρατημένα. Είχατε καλέσει τους γονείς? Είχατε εκφράσει κάποια παράπονα? Στην αρχή είχε κληθεί η μητέρα. Αρκετές φορές. Και πώς δικαιολόγησε όλο αυτό, δηλαδή τι έλεγε? Ότι έχουμε προβλήματα, ότι είμαστε φτωχοί, ότι έχουμε δικαστήρια στην αρχή, ότι θα φτιάξει η κατάσταση, αλλά η κατάσταση ήταν αφόρητη και δεν έφτιαχνε ποτέ. Είναι φοβισμένα, τα δύο μεγάλα παιδάκια λειτουργούν σαν γονείς για τα μικρότερα, τα οποία τα προστατεύουν. Αν μετά από όλα όσα έχουν περάσει μπούμε στη διαδικασία να χωρίσουμε, θα είναι το τελειωτικό χτύπημα. Άρα η κοινωνία πρέπει να βοηθήσει με τον Α ή Β τρόπο, εμείς είμαστε πάντα δίπλα, έτσι ώστε αυτά τα παιδάκια να μην χωρίσουν. Σε λίγο ενηλικιώνεται το μεγάλο, θα αποκτήσει κάποια δουλειά και θέλει το όνειρό του είναι να πάρει υπό την προστασία του και τα άλλα. Όλοι θα βοηθήσουμε. Όμως αυτά τα 1-2 χρόνια που μας έρχονται να μην χωρίσουν τα παιδιά.